Λοιπόν, Μανώλη, για πάμε εδώ να καλημερίσουμε τον κύριο Σέρβο, τον καθηγητή και υποψήφιο Ευρωβουλευτή με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλά. Κοντά μας και ο κύριος Κωνσταντίνος Γκίνης, ο στρατηγός, επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ. Καλώς ήρθατε, στρατηγέ. Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα. Για να δούμε τώρα, γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ στην Τουρκία, κύριε Σέρβο. Εξελίξεις σημαντικές, δραματικές. Μπαίνει για πρώτη φορά το αίτημα πρόωρων εκλογών μετά από πολλά χρόνια αδιαφυσβήτητης ηγεσίας του Τούρκου Προέδρου. Άρχισαν να φαίνονται ρογμές λοιπόν εδώ στην ηγετικότητα του κυρίου Ερντογάν. Το τι θα γίνει θα το δούμε βέβαια, αλλά τι θα αλλάξει ο ίδιος πια, τι μπορεί να αλλάξει και πόσο μας αφορούν αυτές οι αλλαγές. Είδαμε ήδη να μπαίνει στην ατζέντα και το θέμα Μητσοτάκη. Κάνει μια αντεπίθεση διπλωματική ο πρόεδρος Ερντογάν με Πούτιν, με Μπάιντεν, με Μητσοτάκη, με άλλους ηγέτες. Θέλει να ξαναπάρει τα ενία της ηγετικότητας, δεν ξέρω. Μπορεί να κάνει κάτι, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Τι λέτε? Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα και κακώς δεν τα δίνουμε και μεγάλη έμφαση. Δηλαδή, την Τουρκία δεν πρέπει να τη βλέπεις μόνο από το εξωτερικό της, αλλά και στο εσωτερικό της, ακόμα και όταν συνδέονται. Θα συμφωνήσω μαζί, ήταν το πρώτο βαθύ πλήγμα στην πολιτική ηγεμονία του Ταγίπ Ερντογάν. Αυτή τη φορά έχασε πάρα πολύ καθαρά. Το ΤΣΕΧΑΠΕ έφτασε κοντά σε ποσοστά που είχε να δει περίπου μισό αιώνα, δηλαδή από το 1977. Προφανώς σε μεγάλο βαθμό ο Ερντογάν τιμωρείται για τα δικά του λάθη. Yeah. Όχι δηλαδή σε αυτή τη φάση για τις επιτυχίες των υπολείπων. Εδώ είναι παράγοντας οικονομία, πληθωρισμός, επιτόκια, που αυτά δεν αφορούν μόνο τον μέσο άνθρωπο που έχει επιβαρυνθεί η ζωή του, αλλά αφορούν και μικρές επιχειρήσεις. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, οι Κούρδοι και το πώς ψηφίσανε. Θυμίζω ότι ο Ιμάμογλου ήταν ενωμένος, με όλους πήγαινε το 2019, τώρα δεν υπήρξε. Και τρίτο, το ανέφερε ο κύριος Κωστίδης, ένα κομμάτι συντηρητικών του ψηφοφόρων που επιλέγουν πλέον, αν θέλετε, αυθεντικά κόμματα όπως το νέο κόμμα της Ευημερίας. Τώρα, τι σημαίνουν, αν θέλετε, όλα αυτά? Νομίζω ο κύριος Ερντογάν, όπως σας είπα, έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση, να το συνδέσω λίγο με τα δικά μας, σε αυτό που λέμε νεοοθωμανισμός, θυμάστε, ο αιώνας της Τουρκίας. Μια στρατηγική επικοινωνίας του κυρίου Αλτούν, ειδικά για την αμυντική της βιομηχανία. Αλλά το να πουλάω καθημερινά σε εσάς τα επιτεύγματά μου, κύριε οικονόμου, δεν είναι αρκετό όταν η δική σας η τσέπη, η δική σας καθημερινότητα είναι πάρα πάρα πολύ επιβαρημένη. Άρα εδώ είδατε και τη μέρα των εκλογών, business as usual, μιλάω με τον Ιρανό, ομολογό μου κλπ. Κοιτάζοντας τον εαυτό του στον καθρέφτη και σκεφτόμενος την ιστεροφημία του στην περίπτωση που είναι η τελευταία του προεδρική θητεία, θα πρέπει να αποφασίσει τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή, τι έκανε η Τουρκία, θα ήταν μια ευτυχέστερη και ισχυρότερη χώρα, επιτρέψτε μου να πω, αν είχε δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομική της ανάπτυξη και την κοινωνική της ειρήνη. Έτσι. Εδώ πέρα έχουμε και μια ροπή του Ερντογάν προς τον αυταρχισμό. Και όταν πας προς τα εκεί, γίνονται λάθη. Τα βλέπουμε ιστορικά, τα βλέπουμε σε όλες τις χώρες. Ποιος ήταν ένας υποψήφιος που έλεγε αυτά τα 600 διαμερίσματα ανήκουν στο Θεό? Έτσι, δηλαδή, αυτά τώρα τα δείγματα αλαζονίας, και ο Ιμάμογλου έχει έτσι, μερικές βιλίτσες που δεν δηλώθηκαν. Αλλά ο Ιμάμογλου συμβολίζει αυτό που έλεγα πριν από πάρα πολλά χρόνια στους κεμαλιστές. Έχετε ιτηθεί προτού κατεβείτε στο γήπεδο, διότι δεν έχετε αντι-Ερντογάν εδώ και δεκαετίες. Αλλά γιατί δεν έχετε? Γιατί είχατε χάσει τελείως το touch, την επαφή σας με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Τώρα, ένα κομμάτι το έχασε ο Ερντογάν. Προφανώς μπορεί να κάνει διορθωτικές κινήσεις. Γι' αυτό σε λέω, πού θα δώσει, αν θέλετε, την έμφαση? Θα δώσει την έμφαση στο εσωτερικό. Έκανε αυτοκριτική το βράδυ. Είπε θα συνεχίσει στην ορθόδοξη πολιτική. Οι αγορές είχαν μεγάλη ανησυχία για το τι μπορεί να κάνει. Εγώ το εκλαμβάνω ως ψήφο εμπιστοσύνη στο ΣΥΜΣΕΡ και το επιτελείο του για την επανεξισορρόπηση. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Αν διαλέξει αυτό το δρόμο, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές από την εκπομπή, θέτει επιπλέον φρένα και περιορισμούς στο βαθμό αυτονομίας που θέλει να απολαμβάνει η εξωτερική του πολιτική σε αυτή την αυτονόμηση. Οπότε, υπό αυτή την έννοια, αυτό το πρωτοσέλιδο που είδα τυχαία στην εφημερίδα Εστία είναι εκτός τόπου και χρόνου και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ανάλυση εξωτερικής πολιτικής, τη θέση και το ρόλο της Ελλάδας σε ιστορικό υψηλό ή στρατηγική σύμπλεξη των συμφερόντων μας. Γιατί? Γιατί κρατάει ο Λευκός Οίκος, δηλαδή, όρθια, αυτό λέτε? Την κρατάει η Αμερική, ας πούμε. Ωραία. Επειδή στην Ελλάδα, έτσι, είναι καλό να αγαπάς τον τόπο σου, αλλά κάνει έναν κόπο να διαβάσεις λίγο καλύτερα τους μεγάλους παίκτες. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν. Μια και το είπατε πάντως. Να το δείξουμε. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της Εστίας, στο οποίο γιατί αναφέρεται. Γιατί δεν προσφέρουμε καλές υπηρεσίες σε όσους θέλουμε να υπηρετήσουμε το εθνικό συμφέρον. Δεν προσφέρουμε καλές υπηρεσίες. Αυτό είναι διασπορά ψευδών ειδήσεων σε μιμημένους και υποψιασμένους πολίτες μας που αγωνιούν για το μέλλον της πατρίδας, ειδικά απέναντι σε μια χώρα που εμφορείται από γεωπολιτικό αναθεωρητισμό. Όμως, κύριε οικονόμου, αν ήσασταν ο Μπάιντεν, βλέπουν οι Αμερικανοί. Κάνει μια προσπάθεια σχετικής επαναπροσέγγισης στην Τουρκία.
Λοιπόν, άρα σε κάποια θέματα βλέπε Ρωσία και πολλά άλλα, θέλουν να δουν και αυτοί τι μπορούν να τραβήξουν από όλο αυτό. Αλλά είναι οι πρώτοι που τους βάλανε φρένο και στα δικά μας τα ζητήματα. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, θα τα συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα. Αυτό που θέλω να πω είναι άλλο. Ότι αυτή η ιστορία της οικονομίας, που δεν αναλύσαμε πολύ στη χώρα μας, θέτει περιορισμούς στον ίδιο, αν θέλετε, τον Ερντογάν. Θέλω όμως να πω και το άλλο. Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία κοινωνία πολύ περισσότερο, αν θέλετε, συντηρητική. Εγκλωβιζόμαστε πολλές φορές σε κύβδηλα διλήμματα για μας. Θυμάστε την κουβέντα όταν κάναμε με τις προεδρικές. Ποιος είναι καλύτερος για μας, ο Ιμάμογλου, ο Κιλιντσάρογλου, ο Ερντογάν? Είναι σαν να πιάνεις κάποιον να σου λύσει το πρόβλημα, κύριε Παυλόπουλε. Συζήτηση. Ήταν αβάσιμη. Να σας πω, είχα επιχειρηματολογήσει και ευτυχώς ότι εγώ θεωρώ ότι αν είχε βγει ο Κιλιτσάρογλου, το κουτσό άλογο, έτσι, με Ιμάμογλου μπορεί να ήταν διαφορετικά τα πράγματα, δεν είμαι καθόλου βέβαιος πως αυτή η ετερόκλητη συμμαχία τον έχει στο τραπέζι. Τότε. Τώρα έχουμε αλλαγή τοπίου. Τώρα έχουμε. Ο Ερντογάν έχει καθαρό πολιτικό διάδρομο μέχρι το 2028. Δεν έχει άλλες εκλογές μπροστά του. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, ο κύριος Ιμάμογλου, πέρα από τους ψηφοφόρους του, τους πολίτες της πόλης Κωνσταντινούπολης, έκανε ειδική αναφορά και στο Μωάμεθ τον Πορθητή. Δηλαδή, ανεξαρτήτως ποιος θα κυβερνήσει την Τουρκία, η Τουρκία είναι μια χώρα που σε μέγεθος, σε ισχύ, έχει αλλάξει πίστα, βλέπει τον εαυτό της διαφορετικά, τον κόσμο γύρω της διαφορετικά, τη Δύση πολύ διαφορετικά. Μια πολιτισμική μετάβαση που δυστυχώς. Άρα τα βασικά δεν αλλάζουν, λέτε, για την Τουρκία. Ασφαλώς και τα βασικά δεν αλλάζουν. Το καλό με τα βασικά που αλλάζουν, αυτό αφορά εμάς, είναι στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης διπλωματίας και αξιόπιστης αποτρεπτικής ισχύς. Πλέον άρα για εμάς η Δύση αλλάζει. Με πρώτους τους Αμερικανούς, μάλιστα, με πρώτους Αμερικανούς μας βλέπει τελείως διαφορετικά. Για εμάς τι αλλάζει, θέλει, κύριε Σέρβο? Για εμάς τι αλλάζει? Αυτό το αδυνάτισμα του Προέδρου Ερντογάν. Η αυγή μιας νέας εποχής, ίσως, θα το δούμε, αν φανεί στον ορίζοντα. Τι αλλάζει για εμάς? Για μας δομικά δεν αλλάζει απολύτως τίποτα σε αυτήν τη φάση. Αυτό όμως που πρέπει να έχει ενδιαφέρον είναι πάντοτε πρέπει να μελετάμε τις δυναμικές εντός Τουρκίας. Δηλαδή βλέπουμε αιτήματα που αφορούσαν κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα, ατομικές, αν θέλετε, ελευθερίες, να είναι πλέον πιο ψηλά στην ατζέντα του μέσου Τούρκου. Είναι καλό για μας, κύριε Οικονόμη και κύριε Παυλόπουλε, προσέξτε. Δεν θέλω να έρθει η ώρα, το λέω αυτό ως Έλληνας πολίτης που υπηρετώ το πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, να γίνει η Τουρκία μια Ρωσία ή μια Κίνα. Δεν λέω ότι είναι κάτι ευχάριστο αυτό που έχουμε μπροστά μας. Να ισχυροποιηθεί, λέτε. Όχι, σε επίπεδο ενός αυταρχικού, τελείως καθαρόιμου μοντέλου διακυβέρνησης. Ο μέσος Τούρκος έδειξε ότι έχει ακόμα αντανακλαστικά, αλλά αυτό δεν αφορά τα ελληνοτουρκικά. Αυτό όμως αφορά ότι η προσπάθεια, αν θέλετε, εκλογήκευσης που θέλει να κάνει η Ελλάδα όποτε της προσφέρει τη ευκαιρία, συνδέεται και με αιτήματα της τουρκικής κοινωνίας. Δηλαδή, μια Τουρκία περισσότερο δημοκρατική, απέχουμε παρασάγκας από τότε, μάλιστα, θα βοηθούσε περισσότερο, επαναλαμβάνω, και στα δικά μας. Εμείς δεν αντιδρούμε στο ποιος βγαίνει στην Τουρκία, τι κάνει η Τουρκία. Έχουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Και για να έρθω και στα καθημάγια, για να μην πουλάμε μόνο όπλα εδώ πέρα από αυτή την εκπομπή, έχει μια ευκαιρία η χώρα μας να προχωρήσει σε έναν εμπορικό και ενεργειακό μετασχηματισμό που την έχει ξαναβάλει, αν θέλετε, στο χάρτη. Αυτά φυσικά θέλουν φροντίδα. Έτσι. Το δικό μας το δεύτερο σπίτι είναι η Αμερική και η Ευρώπη. Θα τα πούμε αυτά στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές. Στέλνουμε μηνύματα και προς την Τουρκία αυτό, όμως. Αυτό που άμεσα αναρωτιόμαστε είναι αν πάνω στην ήττα του, στην πίεση που δέχεται από την καθημερινή. Ωραία, αν θα παίξει το χαρτί του εθνικισμού. Ναι. Αν θα παρατήσει τις προσεγγίσεις και τις καλές προθέσεις και την καλή στάση. Να απαντήσω και κλείνω με αυτό. Θα πάει ξανά σε κρίση. Μπράβο, μπράβο. Ή αν μπορεί να γίνει και το αναπάντεχο. Ερχόμαστε να κατάλαβε. 20 δευτερόλεπτα. Είπαμε, κοιτάω τον καθρέφτη, ποια είναι η στεροφημία μου, τι θέλω να αφήσω πίσω μου στην Τουρκία. Ένα είναι να συνεχίσω τη δουλειά που έχω βάλει μπροστά με το Σίμψεν και την πανεξισορρόπηση, γιατί έτσι αργότερα θα πάρω και πίσω. Έτσι έχει χρόνια. Δεύτερο κομμάτι είναι συντηρητικοί ψηφοφόροι μου φεύγουν, εθνικιστική παραμένει η Τουρκία, να παίξω εκεί μπάλα. Τα ελληνοτουρκικά δεν προσφέρονται. Κρατάω μια επιφύλαξη για το Κυπριακό. Δεν μπορείς να έχεις και το σκύλο χορτάτο και την πίτα άθικτη, δηλαδή και τη Δύση για την οικονομία και να κάνεις. Άλλο τι θα λέει διακηρυχτικά, άλλο του πεδίου εννοώ. Άρα αυτό, αν θέλετε, δεν υπάρχει. Γιατί υπάρχει και η τρίτη ανάγνωση αυτό που λέτε, κύριε Παυλόπουλε. Δηλαδή, ακριβώς επειδή δεν έχει άγχος εκλογών, νομίζω θα συμφωνήσει και ο κύριος Κωστίδης, άρα απέναντί του λαϊκιστές, εθνικιστές, γιατί δεν κάνεις το ένα και δεν κάνεις το άλλο, έχει χώρο. Επιπλέον, τι απέδειξε ο μέσος Τούρκος? Ωραία, ρε παιδί, μου πουλάς όλα αυτά, το μεγαλείο μας, η Νέα Τουρκία, θα πάμε από εδώ, θα πάμε από εκεί, έχουμε αεροπλανοφόρα, έχουμε πυράβλους, αλλά το στομάχι δεν γεμίζει μόνο με αυτό. Οπότε και να τάξεις εντός πολλών εισαγωγικών, λέω, και μερικά νησιά από εδώ και από εκεί,
Δουλειά δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Μην το υποτιμάμε όμως. Γιατί ο εθνικισμός, και κλείνω με αυτό, το αποδείξαν και εκλογές, είναι κάτι που ενώνει και δεν διχάζει μια δυστυχώς χώρα πολύ διαιρεμένη και κατακαιρματισμένη. Για πάμε στο Μανώλη. Έλα, Μανώλη. Νομίζω δεν μας ακούει ο Μανώλης, παιδιά. Να φτιάξουμε λίγο την επιστροφή του Μανώλη. Προσπαθούμε, κύριε Γκίνα, να καταλάβουμε τι σημαίνει για την Ελλάδα αυτή η αλλαγή εποχής. Ιδία φαινόμενος που θα δούμε, γιατί πρόεδρος στην Τουρκία ο Ερντογάν είναι. Και τα όπλα στα χέρια του Ερντογάν τα έχει. Και θα δούμε πώς θα πορευτεί. Έχει και μεγάλη διάρκεια ακόμα μπροστά του. Δεν είναι να πεις ότι σε ένα χρόνο τελειώνει η θητεία του, άρα είναι τελειωμένος. Τελειωμένος δεν μπορεί να το πει κανείς ακόμα αυτό. Αλλά ότι έχει αυτό που είπαμε, μια μεγάλη ρογμή, είναι δεδομένο ότι την έχει. Πώς θα αντιδράσει, τι θα κάνει, γιατί είδαμε να βάζει το χαρτί Μητσοτάκη κατευθείαν στο τραπέζι, τι θα αλλάξει σε σχέση με εμάς. Εσείς τι ανάγνωση κάνετε απέναντι σε αυτό? Νομίζω ότι η στρατηγική της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος δεν πρόκειται να αλλάξει. Παραμένει σταθερή, είτε έρθει και ο Ιμάμογλου, όποιος και αν έρθει, και να μην ζούμε στους μύθους του παρελθόντος ότι θα φύγουν οι κακοί στρατιωτικοί που λέγαμε κάποτε και θα έρθουν οι πολιτικοί και θα αλλάξει. Τα είδατε ότι η πολιτική, η οποία θεμελιώθηκε κατά την άποψή μου το 1974 στο χώρο του Αιγαίου, μιλάω για το Αιγαίο, ξεκίνησε το 1973, θεμελιώθηκε το 1974 στην πράξη με την ΟΤΑ με 7-14, την οποία τώρα τη βλέπουμε ως γαλάζια πατρίδα, δεν πρόκειται να αλλάξει. Παραμένει σταθερή και δεν έχει υπάρξει κανένας πολιτικός στην Τουρκία ο οποίος να την έχει αμφισβητήσει, με την έννοια να πει: ρε παιδί μου, να κάνουμε κάτι διαφορετικό, μήπως δεν κάνουμε κάτι καλά, ή μήπως κάπου έχουν δίκιο οι Έλληνες. Δεν νομίζω ότι υπάρξει κανένας Τούρκος πολιτικός. Άρα λοιπόν η βασική στρατηγική της Τουρκίας παραμένει έναντι της Ελλάδος σταθερή. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ποιο είναι το επικίνδυνο? Το πλέον επικίνδυνο, διαβάζοντας την ιστορία, είναι να υπάρξει πολιτική αστάθεια στην Τουρκία. Όποτε υπήρξε πολιτική αστάθεια, υπήρξαν και οι πλέον επικίνδυνες καταστάσεις. 74. Ή μία. Πάλι είχαμε πολιτική αστάθεια. Και το 2020... Και αστάθεια σε εμάς, λέτε, εσωτερικά. Όχι σε εμάς, στην Τουρκία. Στην Τουρκία, λέτε. Στην Τουρκία, και πάνω. Μάλιστα. Αν συμπίπτει και με δικιά μας, ακόμα χειρότερα. Ναι. 74. Εάν όμως έρθουμε ακόμα, γιατί κάποιος θα μου πει και το 2020 ο Ερντογάν ήταν πανίσχυρος και είχαμε δύο κρίσεις, και το Μάρτιο και το καλοκαίρι. Εκεί όμως είχαμε τη σύμπλευση με το εθνικιστικό κομμάτι. Γιατί ο Ερντογάν, ενώ ξεκίνησε, το ξέρετε πολύ καλά, την πρώτη δεκαετία κινούμενος ευρωπαϊκά και πλέον δημοκρατικά, σιγά σιγά άρχισε να παίζει το χαρτί το εθνικιστικό, προκειμένου, και συνέπλευσε και με τους εθνικιστές, προκειμένου να πετύχει κάποιους στόχους. Άρα λοιπόν το πλέον επικίνδυνο που βλέπω εγώ που μπορεί να υπάρξει είναι η πολιτική αστάθεια, η οποία δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί ο Ερντογάν, όπως το είπατε πολύ σωστά, κυβερνάει, και δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι επειδή έχασε τους δήμους, έχασε και την δυνατότητα να κυβερνήσει. Όπως είπε ο ίδιος, είναι σε ένα σημείο καμπής. Τώρα, αν αυτό το σημείο καμπής θα μετατραπεί σε αλλαγή, να το μετατρέψει σε πλεονέκτημά του υπέρ και να μπορέσει να συνεχίσει, ή αυτός έχει πει ότι δεν θα υποβάλει υποψηφιότητα, αλλά θα βγάλει το ΑΚΕΠΕ κάποιον άλλον. Μέχρι τώρα το ΑΚΕΠΕ δεν έχουμε δει να έχει βγάλει κάποια ηγετική προσωπικότητα, ή μάλλον δεν έχει επιτρέψει ο ίδιος μέχρι τώρα να εμφανιστεί κάποια ηγετική προσωπικότητα η οποία θα τον διαδεχθεί. Από εδώ και πέρα νομίζω πρέπει να δούμε πώς θα κινηθεί ο Ερντογάν. Θα βγάλει κάποια άλλη προσωπικότητα μπροστά, η οποία σιγά σιγά να αρχίσει να εμφανίζεται ο ανταυτού, ή θα συνεχίσει ο ίδιος? Να χρησιμοποιήσει την περιοχή για να πιέσει τη Δύση. Ερχόμαστε, να δώσει χρήματα για να τα ρίξει στην κοινωνία, μπορεί? Τώρα αυτό, τι εννοείται με αυτό, δηλαδή τι να κάνει? Δηλαδή, να επισέψει σε περιοχή, σε περιβάλλον έντασης, προκειμένου να διαπραγματευτεί με τη Δύση τα κονδύλια που θα του δώσουν για να στυλώσει την οικονομία του. Είναι ένα σενάριο. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να παίξει με αυτό το παιχνίδι με τη Δύση. Νομίζω ότι ο κύριος καθηγητής είναι αρμοδιότερος να σας πει τώρα για τα οικονομικά. Θα το απαντήσω μετά για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πιέσει την Ελλάδα, θα δημιουργήσει ένταση προκειμένου να του δώσουν χρήματα στη Δύση. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει παράγοντα να του κόψουν τα χρήματα από τη Δύση, παρά να του δώσουν χρήματα. Έλα, Μανώλη. Σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που ήθελα να υπενθυμίσω, επειδή αναφερόμαστε αμέσως μετά το τι θα μπορεί να έχει συμβεί, και θα συμφωνήσω νομίζω και οι αξιότιμοι καλεσμένοι σας, επειδή μιλάμε για Ιμάμογλου, για το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό μας. Δούμε το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα. Από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα ήταν ο Μπλεντ Τζεβίτ, ο ηγέτης του, όπου έκανε ό,τι έκανε στην Κύπρο.
από την, κεντροδεξιά ήταν, ήταν Σούτσιλερ που έκανε ό,τι έκανε στα Ίμια. Άρα νομίζω η τουρκική εξωτερική πολιτική έχει συγκεκριμένους στόχους και στις συγκεκριμένες στιγμές αδυναμίας της Ελλάδος κάνει κάποιες κινήσεις. Στην παρούσα φάση νομίζω η Τουρκία έχει δει κάποια συγκεκριμένα δεδομένα από την πλευρά της Ελλάδος μια σταθερότητας και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός είναι και ο λόγος που ξεκίνησε μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης με την επίσκεψη του Ερντογάν στην Αθήνα. Από εδώ και πέρα, ναι, πράγματι, ο Τούρκος Πρόεδρος πρέπει να αναστήσει το κόμμα του, αλλά να βρει και έναν σύμμαχο. Αν ο σύμμαχος αυτός θα είναι οι Ισλαμιστές, οι εθνικιστές που πρέπει να τους αναστήσει και αυτούς, γιατί δεν πάνε καθόλου καλά οι εθνικιστές με έναν δικό του εθνικιστικό τρόπο, θα το δούμε αυτό. Αλλά χρειάζεται μια προσοχή και δύο πράγματα που ήθελα να προσθέσω στη συζήτησή σας. Το ένα είναι στην πραγματικότητα ο Biden λίγους μήνες πριν φύγει θα δει τον Ερντογάν. Ναι, αυτό είναι μια υποσύριξη στον Ερντογάν. 3,5 χρόνια, 4 χρόνια δεν τον βλέπει. Τώρα το θα τον δει. Άρα είναι ένα δείγμα προς τον Ερντογάν. Βεβαίως και ο Τούρκος Πρόεδρος έχει κάνει πολλές αλλαγές στην εξωτερική πολιτική. Δεν πετούν τα μαχητικά του στο Αιγαίο. Με τον Σίση επαναπροσέγγιση. Δηλαδή έχει κάνει συγκεκριμένα βήματα. Έχει υπογράψει τη διακήρυξη των Αθηνών. Από το μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά, πήγε στη διακήρυξη των Αθηνών. Έχει κάνει κάποιες τουλάχιστον στην παρούσα φάση αλλαγές. Και κάτι που κάνει η Ελλάδα, πρέπει να το τονίσουμε, η καθημερινή το έχει. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρομαι. Επιπλέον F-35 συζητά η Ελλάδα, επιπλέον Ραφάλ συζητά η Ελλάδα, 35 ελικόπτερα θα πάρει η Ελλάδα. Γίνονται συγκεκριμένα βήματα τα οποία δεν μπορούμε να τα παραβλέπουμε και με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτείων και με τη στήριξη της Γαλλίας. Το λέει εδώ αυτό που λέει ο Μανώλης σήμερα, είναι στην Καθημερινή. Εδώ θα το δείτε. 200 μαθητικά, 4,5 και 5 γενιάς έως το 2030. Εδώ κοιτάξτε, να το εδώ το δημοσίευμα. Αυτό εδώ. Εδώ. Έως το 30, αναφέρθηκε και ο κύριος Δένδιας χαρακτηριστικά χθες, Μανώλη. Ήταν αναλυτικός σε αυτά τα ζητήματα και πρέπει να τα λέμε. Αλλά τώρα, επειδή είμαστε σε άλλη κατάσταση πολιτική και συζητάμε άλλα πράγματα, γι' αυτό το έχουμε αφήσει λίγο κατά μέρος. Έλατε, κύριε Σέρβου. Λοιπόν, λίγο να απαντήσω στο ερώτημα του κυρίου Παυλόπουλου. Έτσι. Η σχέση Τουρκία-Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι μια σχέση συμμάχου αντιπάλου. Τα αλληλοτουρκικά έχουν ξεκαθαρίσει απολύτως τους Αμερικάνους. Δεν το έχουν κάνει διακηρυχτικά, το έχουν κάνει σε επίπεδο άσκησης πολιτικής. Έχουν αναβαθμίσει εμάς, έχουν φρενάρει, αν θέλετε, την Τουρκία. Τι έχει χάσει η Τουρκία? Ο κύριος Ερντογάν έχει γεράσει λίγο. Δεν το λέω μόνο ηλικιακά, και αυτό πλέον το πληρώνει ειδικά στο... Ναι, λοιπόν, έχασε την αξιοπιστία της. Γι' αυτό και θεωρώ απολύτως αναξιόπιστο το δημοσίευμα της Εστίας. Διότι αν δεν την είχε χάσει, δεν θα είχαμε την Αλεξανδρούπολη σήμερα. Καταλαβαίνετε? Τα Δαρδανέλια θα παίζανε ακόμα μπάλα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δηλαδή είναι αμαρτία από το Θεό. Το λέω με τα λύπης μου. Τα κόβουμε μόνοι μας τα ποδάρια μας. Ακριβώς. Ναι, ναι. Είναι μια αντικειμενικά δύσκολη κατάσταση. Αλλά ορισμένοι μπήκαμε μπροστά για μια νοοτροπία και αντίληψη. Μια Ελλάδα περισσότερο ενεργή, εξωστρεφής, για να διεκδικούμε συνεχώς το κάτι παραπάνω, ειδικά όσον αφορά την κατανομή των βαρών. Το μοντέλο για την Τουρκία, δείτε τι κάνουμε με την Αίγυπτο. Αν θέλει η Τουρκία να περπατήσουν κάποια πράγματα, αυτό είναι ο δρόμο. Μπήκε η Δύση μπροστά, μπήκε η Αμερική, μπήκε η Ευρώπη. Δηλαδή, τώρα τι θα φοβάμαι εγώ να κάνω μια επαφή? Τι θέλουμε την Τουρκία τελείως ανεξέλεγκτη? Θέλουμε αυτή τη στιγμή να γίνουμε σύνορο της Δύσης? Είμαστε έτοιμοι σήμερα που μιλάμε? Λοιπόν, καθαρές κουβέντες. Άρα εδώ πέρα το ζήτημα είναι εντός των τυχών. Τον κύριο Κορούμ τα γνωρίζει ο κύριος Κωστίδης καλά. Ένας από τους λόγους που επελέγει είναι γιατί έχει χειριστεί ζητήματα ανασυγκρότησης, περιφερειακής ανάπτυξης, έχει όλες τις διασυνδέσεις με το κατεστημένο, το κατασκευαστικό στην Τουρκία. Πρόσφατα έπαιξε ρόλο στους σεισμούς. Έκανε πολύ μεγάλη δουλειά. Ναι, δεν τα λέω τυχαία και όλα τα δίκτυα. Γιατί τα λέω? Όλα αυτά που αναφέρατε και με την Καθημερινή, κύριε Οικονόμου, προσέξτε, στο τέλος της μέρας απαιτούν μια αλλαγή παραδείγματος σε επίπεδο οικονομίας που έχει αλλάξει, εύρωστη. Ούτε ο Ερντογάν θα έχει αμυντική βιομηχανία χωρίς την πρώτη δεκαετία. Είχε λεφτά, πολλά λεφτά. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι για μας ένα μικρό σχέδιο Μάρσαλ. Το διαπραγματευτήκαμε από Ευρώπη μεριά, έτσι. Λοιπόν, πολλά επενδύουμε εκεί και σωστά. Το λέω γιατί μαζευτήκανε πολλοί που διεκδικούν κομμάτι της πίτας. Να τα λέμε και αυτά. Και σε κάποιους δεν αρέσουν, αν θέλετε, οι αρχηγοί. Αυτά για μένα είναι πιο σοβαρά προβλήματα τα εντός των τυχών που έχουμε απέναντι στην Τουρκία. Τα τρία πρόσωπα της νέας Τουρκίας παραμένουν ενεργά. Και ο εθνικισμός, μια περισσότερο συντηρητική κοινωνία, καμπανάκι επαναλαμβάνω είναι αυτό για μας, και ο μιλιταρισμός. Τα έχουμε πει χίλιες φορές για την τακτική. Αυτό το άγχος, η ανασφάλεια, είναι δικό μας κόμπλεξ. Αυτό που έχουμε χτίσει με τους Αμερικανούς ήρθε για να μείνει. Καλά.
Οι δηλώσεις του κυρίου Τούσκ τις γνωρίζετε. Τις γνωρίζετε. Με συγχωρείτε. Υπάρχουν και προηγούμενα τα οποία τροφοδοτούν και αυτή την αγωνία και αυτή την ασφάλεια. Ναι, αλλά... Ζήσαμε ένα καλοκαίρι στο οποίο φτάσαμε τρεις φορές στα όρια της πολυμπικής αναμέτρησης. Έχουμε περάσει ήμια. Έχουμε μια εισβολή η οποία συνεχίζεται. Υπάρχουν ιστορικά προηγούμενα απειλές. Ακριβώς. Πυράβλους, τα βενδυτική. Δεν απλά γι' αυτό και πρέπει να αποδεικνύουμε συνεχώς, κύριε Οικονόμου. Ότι η Ελλάδα δεν ισχύει. Πρέπει... Ναι. Όχι, δεν είμαστε εκεί που πρέπει να φτάσουμε για την Τουρκία. Εντάξει. Είμαστε όμως εξωστρεφείς, είμαστε ενεργοί, να γίνουμε παίκτες θέλουμε. Δεν είμαστε ακόλουθοι. Ο σύμμαχος για να μας βλέπει σοβαρά, κύριε Παυλόπουλε, πρέπει και εγώ να μπορώ να βρέχω τα ποδαράκια μου. Η Τουρκία είναι η πρώτη που τα βρέχει. Ο ελέφαντος στο δωμάτιο στο ΝΑΤΟ, αλλά πήγαινε παντού. Εμείς βάλαμε πλάτη εδώ για να έχουμε τη φρεγάτα Ύδρα στην Ερυθρά. Το καταλαβαίνετε αυτό. Γιατί ορισμένοι θέλουν να μην κάνουν τίποτα και μετά τι έκανε η Δύση για μένα. Είδατε τις δηλώσεις του Τούσκ. Εδώ θα είμαστε γερούς να μας έχει ο Θεός σε 10 χρόνια. Πού θα βρίσκεται η Πολωνία. Εγώ, η Ελλάδα έχει ανοίξει ανοιχτή γραμμή σύμπλευσης στρατηγικών συμφερόντων στην Πολωνία. Αυτά τα χρωστάμε και στην Τουρκία. Και δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε μόνοι μας. Συγγνώμη, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε μόνοι μας τι έχει χάσει αυτή τη στιγμή η Τουρκία από την αξιοπιστία της. Mm-hmm. Με βλέπετε να μιλάω έτσι, διότι είμαστε λίγοι άνθρωποι. Άκουσα τον Μιχάλη τον Μπλέτσα πριν δύο εβδομάδες να λέει: κανένα μυαλό να μην χαθεί στην Ελλάδα για την παιδεία μας. Και είμαι δάσκαλος, εκπαιδευτικός. Κανένα μυαλό που έχουμε διαθέσιμο να μην χαθεί απέναντι σε αυτά τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα. Σκληρά, απαιτητικά. Έχουμε μάχες στις Βρυξέλλες. Μάχες στην Ουάσιγκτον. Μάχες και με την Τουρκία. Τα βλέπει η Τουρκία αυτά. Μας διαβάζει. Μην στέλνουμε. Να άνθρωποι που ξέρουν να δίνουν αυτά. Αν είμαστε ισχυροί, να σταματήσουμε να είμαστε κομπλεξτικοί, ανασφαλείς και μίζεροι. Αυτό είναι υγιής πατριωτισμός με φιλελεύθερο πρόσημο. Αυτό είναι ρεαλισμός με αξιακό πρόσημο στα σύγχρονα γεωπολιτικά δεδομένα. Στην Ελλάδα μας λείπει. Αρκετά με τα τραύματα του Πολυτεχνείου, αρκετά με τα τραύματα του Κυπριακού. Δεν υπάρχει μέλλον χωρίς μνήμη, αλλά κρινόμαστε από το παρόν. Έτσι. Χτίζουμε ένα μέλλον για τη χώρα. Και από πού πάμε, ακριβώς. Μανώλη, θέλει να πει μια κουβέντα για να κλείσουμε με τον κύριο Σέρβο, με τον κύριο Γκίνη. Θα ήθελα να μας σχολιάσει αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα που ανακοινώνει η καθημερινή από τον κύριο Γκίνη. Μας τα σχολιάσει, γιατί εκείνος ξέρει καλύτερα από όλους μας. Εννοείται, ελάτε κύριε Γκίνη. Κοιτάξτε, το θέμα των ΕΜΠΕ, τώρα φεύγουμε και πάμε στα εξοπλιστικά. Τα εξοπλιστικά είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Εγώ έρχομαι να πω το εξής πάνω στην γενικότερη κατάσταση που διαμορφώνεται σήμερα. Η Ελλάδα έχει απέναντί της μια διαπραγμάτευση με την Τουρκία. Νομίζω ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία, αυτό είναι ο ρόλος της και αυτή πρέπει να είναι η προτεραιότητα. Από εκεί και πέρα, μέσα στα πλαίσια, επειδή η Τουρκία πάντοτε παίζει και διπλωματικά, αλλά έχει και τη στρατιωτική της ισχύ, εμείς πρέπει να έχουμε σε ετοιμότητα πάντοτε τη στρατιωτική μας ισχύ, εάν συμβεί οτιδήποτε, οποιαδήποτε παρέκκληση, να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις. Διότι, όπως διαπιστώσαμε και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Ερντογάν έριξε τις κορώνες του σε βάρος της Ελλάδος, αλλά πέραν αυτού και στο υπόβαθρο, γιατί πρέπει να βλέπουμε και αυτό. Διάφοροι συζητούσαν σε διάφορα φόρουμ τρόπους επιθέσεως εναντίον της Ελλάδος κτλ. Δεν λέω ότι θα γίνουν αύριο αυτά το πρωί, ότι η Τουρκία επιδιώκει να μας επιτεθεί αύριο το πρωί, όμως υπάρχουν στο τραπέζι, συζητούνται και υπάρχουν σε αυτή την κοινωνία. Άρα λοιπόν, εμείς τι πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να οργανώσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας με εξοπλισμούς, με αναδιοργάνωση, με στελέχωση. Και γενικότερα με τρόπο που να μπορεί να υποστηρίξει την εξωτερική μας πολιτική και την εθνική μας στρατηγική. Παρόντες δηλαδή στο Σουέζ, στην Ερυθρά Θάλασσα, παρόντες όπου γενικά απαιτείται, στα Βαλκάνια και όπου υπάρχει δυνατότητα συνεργασιών για να υποστηρίξουμε την πολιτική μας. Ευχαριστούμε, στρατηγέ, ευχαριστούμε κύριε Σέρβο. Μανώλη, καλημέρα, τα λέμε αύριο. Καλημέρα.